Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη. Είμαι πολύ καλά. Δραματική η σημερινή, το σημερινό γύρισμα, το έχουμε ναι. μεταφέρει τρεις φορές ήδη. Ναι, το έχουμε μεταφέρει τρεις φορές αλλά συνέβη τελικά έγινε και είναι στην ώρα του την Παρασκευή live, <laughs> λέω εγώ. Μ' αρέσει το λέμε αυτό ναι. έχοντας μηδέν σιγουριά γι' αυτό. Θα γίνει, θα γίνει νομίζω. Τάκη. Εσύ, και εγώ αυτό πιστεύω. Θα κάνω, το, θα κάνω το editing σήμερα γυρίζω στο σπίτι, ή έτσι λέω τουλάχιστον. Ναι. Και εγώ θα το ανεβάσω αύριο. <laughs> έτσι λέω τουλάχιστον. <laughs> τώρα δεν έχει δικαιολογία να μην ανεβάσει κάτι από το σπίτι σου. Α, ναι, γαμάει. Αν και ακόμα δεν έχω απολαύσει όλο το όλο το του download. Το upload το έχεις όμως. Το upload το έχω. Το download καπάρει στα 500 MBps. Γιατί Δεν ξέρω αν φταίει το. Καταρχά έγινε η φοβερή τέτοια που μου λέει η Κοσμοτέ. Θα σα στείλουμε το router και μετά θα έρθουν να το συνδέσουν. Ωραία. Λέω εντάξει. Μου λέει θα σας στείλουμε το router Δευτέρα, ξέρω εγώ, 10 με 3, δεν κάποια με 1. Οκ, λέω. Με παίρνει μετά ο τεχνικό. Μου λέει να κλείσουμε ραντεβού. Του λέω, κοίταξα να τη λέω, μου είπαν θα μου το στείλουν Δευτέρα. Mm. Θε να έρθει Δευτέρα δεν. τελειώνω. Μου λέει ναι, ναι, να ναι, Μου λέει θα τα έχει πάλι και εσύ και θα κουμπλέ. Ωραία. Δεν μου το στείλα ποτέ το router Δευτέρα. Ο τεχνικό ήρθε. Έσχε ο τεχνικό. Και μου λέει, Α, θα σου κάνω εγώ μια μόντα μου, λέει, θα σου συνδέσω και μου το έχει συνδέσει τώρα με το ενδιάμεσο που βάζουν, κρατούσαν το παλιό ρούτερ mm. και βάζαν ένα, ένα πράγμα μεταξύ τη γραμμή και του ρούτερ το οποίο κάνει τη, τη, τη με, σαν οπτική. Το σαν splitter, το λεγόμενο. Δεν είναι splitter. Αυτό μπαίνει, κουμπώνει πάνω στην οπτικη mm -hmm. και μετά από εκεί πέρα πάει με Ethernet στο, στο ρούτεράκι σου. Άρα περίμενε, εσύ είσαι ένα καλό διοπτική σύνα μέσα στο σπίτι σου. Ναι, έρχεται. μοιάζει αυτό. Δεν έχω δει ποτέ. Καλά στρογγυλό είναι. είναι. Το καλό δεν στρογγυλό είναι. Και έχει Όχι, εννοεί η ναι. ναι. τέτοια, ή το βίσμα. Το βίσμα μια είναι βασικά ακριβώ το ίδιο, ή μοιάζει τρεσπάν. Δηλαδή δεν έχω δει αν είναι συμβατό. Με το βίσμα που δηλαδή, έχει οπτική καμιά φορά το τυποποιητικό τηλεοράσει. Α, ή, ναι. Αυτά, το ίδιο πράγμα είναι. Έλα ρε. Αν το optical out που λέει, ναι, δηλαδή. ναι. αυτό είναι. Το θυμάμαι. Οκ. Ε, okay. Είναι τέτοιο. Το οποίο βασικά σου κάνει εγκατάσταση στο σπίτι και μετά έρχεται και μέσα στο σπίτι, ρε παιδί μου. Γιατί για να πα πάνω από 100, νομίζω πρέπει να είναι fiber to the home, δηλαδή πρέπει να σου φέρει ναι. κουτάκι σε ένα. Οκ. Okay. Μια χαρά. Προφανώ ε, πήρα ένα γιγαπητό που το χρειάζομαι, αλλά εσύ φταίει Διαφωνώ, για εγώ σου το είπα. Εσύ Διαφωνώ. Ε, δεν έχει κανένα λόγο να, να πει όχι σε γρήγορο ίντερνετ. Γιατί... Και εμεί γιατί λέμε όχι σε γρήγορο ίντερνετ εδώ πέρα στο γραφείο. Και εγώ αυτό ετοιμαζόμουν να σου πω τώρα ότι έχω ένα σχετικό inside info. Mm -hmm. Γύρω από αυτό, εδώ που είμαστε κολλημένοι στα 50 Mbps από ένα κοινό, κοινό μα γνωστό. Συσυλλογικά είναι το 50. Κοίταξε, είναι σχεδόν 50 πλέον, γιατί είχαμε φέρει κάποια στιγμή ένα τεχνικό, αν θυμάσαι, που σένιαρε λίγο το κτίριο. Ναι, αλλά γύρω σαν 40 τα 40 k Ναι, ναι, ε, εντάξει, ναι. Και βαράει 30 για ξέρεις, ξέρω. Γενικά 40 είναι. Συμβαίνει. Απλώ 50 δικαιούμαστε, α πούμε. Έτσι. <laughs> 50 πληρώνουμε. Ε, μπράβο, ακριβώ. <laughs> Ε, μου είπε ότι γενικά έχουν αφήσει το κέντρο της Αθήνας για το τέλος γιατί είναι το πιο δύσκολο να σκάψουν ε. ναι. και ότι έχουν αρχίσει και το περικυκλώνουν στην ουσία ναι. και τώρα σιγά σιγά πηγαίνει θα πάει αμπελόκηπους και αρχίζει να κατεβαίνει προς τα κάτω και ότι στον επόμενο 1,5 χρόνο Μα δεν κατάλαβες νομίζω ότι στο, στην, στον πρώην Γερμανό έχει η οπτική okay. Το οποίο είναι 20 μέτρα από μας και το ακόμη πιο περίεργο είναι ότι κάποια στιγμή είχαν βάλει χαρτί που έλεγε έργα Κοσμοτέκη και μα είχαν κάνει κατά την Πολυκατοικία. Ναι, την πλατεία. Ναι. Οπότε τι νόημα έχει αυτό. Δεν ξέρω, έτσι μου είπανε τώρα, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Πάντω είναι ωραίο το συνέστημα. Αν και δεν ξέρω πώ θα το χρησιμοποιήσω. Μα είναι το ότι δεν έχει ποτέ έννοια για το ότι μπορεί για παράδειγμα σπίτι. Να Να είμαστε πέντε άτομα. Ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο full. Πώ συχνά συμβαίνει αυτό η αλήθεια είναι. Θα σου πω. Συμβαίνει αρκετά συχνά έτσι ώστε άμα τύχει σε μία φορά το χρόνο, σε δύο ταυτόχρονα να έχουν κάτι το οποίο είναι σημαντικό, να μην έχει την έννοια. Κατά τη γνώμη μου. Κοίτα, το, το δέχομαι ότι είναι καλό. Εγώ, άμα το έκανα με το λογικό μου κεφάλι, νομίζω θα, θα πήγαινα στα 300. Γιατί 300 είναι η πρώτη ταχύτητα που έχει αναγκαστικά fiber to the home, άρα δεν μπορεί να ξεμείνει με φάιμπερ μέχρι κάτω και μετά παλιό ε, τέτοιο χαλκό. Okay. Το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Mm -hmm. Ξέρετε, είναι άλλη καλωδίωση. Δεν... Έχ, έχει, σημασία να, αν κάνει κάτι για να έχει σταθερό Ιντερνετ, να πα με φάιμπερ του δεχόμενου. Οτιδήποτε άλλο νομίζω δεν έχει νόημα ε, πλέον. Οπότε, αν θεωρήσουμε ότι πα στα 300, 300, γενικά για σπίτι θεωρώ μια χαρά. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι το ότι θα ανέβει το επεισόδιο με 100 MBPS πάνω είναι κάτι το που έχει πλάκα. Να το κάνουμε τέτοια, να το κάνουμε ένα, ένα track πόση ώρα θα πάρει. Ναι, θα το, θα το τσεκάρω βασικά. Το μεταξύ μου αρέσει που λέω ότι θα κάνω το editing εγώ σπίτι και θα ανεβάσει για αυτό το δικό σου σπίτι επεισόδιο. Θα, θα ανεβάσω όμω εγώ το τέτοιο, ρε. Το, το νύχταμο που είσαι εγώ, είναι μικρό. Αλλά θα, θα κάνω το test drive με τα τέτοια. Με τα δύο βίντεο που έχουμε από τον Chris JS που δεν έχουμε ασχοληθεί να ανεβάσουμε. Α, ναι, μπράβο. Τέλεια. Αυτά. Ωραία. Α, ωραία, οπότε θα κάνει αυτό σήμερα. Ναι, εγώ θα κάνω αυτό είναι το βράδυ σήμερα. Αν γυρίσω νορμά ώρα, γιατί έχω να πάω να δω κάτι φίλου. Αλλά okay. θα παίξει φασούλα. Ε, για πε, τι θέλει να συζητήσουμε. Ρε, εσύ συ, είχα δει ένα tweet ναι. το οποίο είχε ενδιαφέρον, το οποίο το είχα ξεχάσει. Ναι. Και το οποίο θυμήθηκα στο φαγητό πριν. Ναι. Και ξαναξέχασα μεταξύ του φαγητού και τότε. Όχι, ρε, φίλε. Ναι. Αυτό το θυμήθηκε το... και στο φαγητό. Ναι, το θυμήθηκα και για κάποιο λόγο δεν το είπα εκείνη τη στιγμή. Τότε ε, θα σε ρωτήσω εγώ. Θα πετάξω εγώ κάτι το οποίο έτσι το άκουσα και το σκεφτόμουν πάλι και ήρθε και έδεσε ωραία. Γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί να ανεβάσουμε τα επεισόδια και να αναβάλουμε πράγματα. Τι εννοεί. Εννοώ το θέμα τη αναβλητικότητα, ah, του procrastination, που λένε στα αγγλικά. Ε, είμαι, είμαι πάρα πολύ αναβλητικό τύπο. Γενικά. Και δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Το παλεύω πάρα πολύ. Με εκνευρίζει πάρα πολύ. Ναι. Και γενικά είναι, είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Και νομίζω. Τουλάχιστον σε μένα, δεν ξέρω, στον κάθε άνθρωπο ενδεχομένω είναι διαφορετική λογική για του οποίου ξεκινάει αυτό. Αλλά αφού με mm -hmm. ρώτησε, θα σου απαντήσω γιατί mm -hmm. τι ισχύει σε μένα. Σε μένα νομίζω πολλέ φορέ είναι. Το... Είναι ένα συνδυασμό τη τελειομανία που έχω κάποιε φορέ. Ότι mm. κάποια πράγματα τα έχω στο μυαλό μου, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και δεν θέλω να τα κάνω με κάτι λιγότερο από αυτό, αλλά δεν έχω και το χρόνο να δώσω ώστε να τα κάνω να. με την ποιότητα που θέλω. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο σαν, σαν θέμα. Και το άλλο είναι ότι πολλέ φορέ υπάρχουν πάρα, πάρα πολλά μικρά πράγματα και μπορεί να μην ξέρω πού να ξεκινήσω ή να μην κάνω τίποτα. Δηλαδή μπορεί να, να παραλύσω κάποιε φορέ. Mm. Οπότε συνήθω εμένα από κάπου και ξεκινάει. Και μετά εντάξει πάει άλλο, αλλά εσύ είσαι αναβλητικό. Φουλ, το ξέρει. Παίζουμε μπάλα πρώτη εθνική και δύο. Ε, ανάλογα με την χρονιά κερδίζει και κάποιο άλλο. Εγώ είμαι αναβλητικό κυρίω για άλλου λόγου. Mm -hmm. Για μένα είναι το πόσο. Βαριέμαι να κάνω κάποια πράγματα και μου είναι δυσάρεστα εκείνη, εκείνη τη στιγμή. Τα τιμολόγια στο Δεν Πεθαίνω. Δε, με, με σκοτώνει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα με σκοτώνει. Δηλαδή είναι, είναι λόγο να φτιάξουμε κάποιο product γι' αυτό. Ε, <laughs> τολμώ να πω. Έχουμε σίγουρα GitHub project γι' αυτό. Σίγουρα έχουμε GitHub project και σίγουρα κάτι θα γίνει κάποια στιγμή. Ε, Όμω ναι, εμένα, ε, ε, είμαι πολύ αναβλητικό με πράγματα τα οποία μου είναι. Μου είναι βαρετά. Και προσπαθώ και εγώ να το πολεμήσω πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά, στην ουσία, α, α, αυτό το οποίο βλάπτει είναι η, δημι η δημιουργική εργασία. Δηλαδή, η αναβλητικότητα, εκείνο που έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Γιατί αν η δουλειά σου είναι διεκπαιρεωτική, σε αυτό το μουτσι συνέχεια ότι κάνω κάτι, κάνω κάτι, κάνω κάτι, κάνω κάτι. Αλλά το δημιουργικό έχει μια διαχείριση. Mm -hmm. μέσα, Όχι ότι τα άλλα δεν έχουν διαχείριση, αλλά έχει μια διαχείριση λίγο πιο long term συνήθω. Ότι, OK, πρέπει να βρω λίγο χρόνο τώρα να σκεφτώ να κάνω αυτό. Ε, οπότε για μένα, εκείνη που η αναβλητικότητα δημιουργεί πάρα πολύ πρόβλημα και είναι σίγουρα κάτι το οποίο χρειάζεται πόλεμο ξεκάθαρα και είναι κάτι το οποίο νομίζω χωρί να το έχουμε συζητήσει ποτέ. Ίσως είναι και κάτι που ψάχνουμε να μην έχουν άτομα τα οποία έρχονται στην ομάδα ή που τους βοηθάμε να το ξεπεράσουν. Δηλαδή, μας έχω πιάσει αρκετές φορές. Ε, ενώ κολλάει κάποιος κάπου. Ενώ μπορεί να ήταν κάτι που και οι δύο μας θα κολλούσαμε. Mm -hmm. ε, να λέμε, όχι, ξέρεις τι, that's fine. Πάμε. Ναι. Αυτό. Ναι. Το σκεφτόμουν να ξέρεις αυτό. Εκεί θεωρώ ότι ίσως καλύπτουμε και κάποιο δικό μας... Ε, έτσι και Είναι απελευθερωτικό αυτό το συνέστημα μετά. Να τον καταφέρει να το, το κάνει αυτό. Και ε, για παράδειγμα, ένα από, τα, ένας από τους λόγους που δεν έχουμε κάνει το κερμίτα τον τελευταίο μήνα ενώ έπρεπε mm. είναι επειδή είπαμε ότι θέλουμε να το κάνουμε, να βρούμε έναν χώρο που να μας αρέσει mm. κλπ. Και, και αυτή η αναζήτηση κάπως ναι. Μα καθυστέρησε. Τρει μα έβαλε περισσότερε παραμέσει που δεν είχαμε λιμένε. Ε, σω ήταν πιο εύκολο να πάμε για να πούμε δεν πειράζει. Κάντο στον πρώτο διαθέσιμο χώρο. Ναι. Αλλά δεν δε μπορούσα να το κάνω στο βιβλίο. Mm. Με ζόρισε πάρα πολύ γιατί στο μυαλό μου το είχα σκεφτεί ότι ξέρει τι να βρούμε ένα χώρο. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε πάλι χώρο. Δηλαδή την πρώτη φορά πήγαμε στην. Σε είχαμε πάει Την ε, επόμενη φορά λέμε πάμε κάπου που να μπορούμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε εκεί πέρα για να μην και ο κόσμο να ξέρει που θα μα βρει. Ναι. και το καθεξής και να μας αρέσει ο χώρος, να, να θεωρούμε ότι είναι οκ okay για παρουσιάσεις, να μπορεί να στηρίξει 50-60-70 άτομα που είναι το, το κοινό μας συνήθω. όλη αυτή η διαδικασία mm -hmm. και δεν το βρήκαμε αυτό ή του το βρήκαμε εύκολα. Μέχρι ναι. και πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό και δεν το έχουμε αφήσει οπότε θα ήθελα να μπορώ να πάω και να πω ξέρεις τι δεν πειράζει ας κάνουμε άλλο ένα meetup που δεν θα είναι στο, στο επίπεδο που θέλουμε. Ναι. Και θα έρθουν ρε παιδί μου αυτά. Mm. Αυτό κάποιε φορέ με, με ζορίζεις πάρα πολύ δεν μπορώ να το κάνω. Ενώ μου είναι πιο εύκολο να πάω και να, το, να, πάω, να ξεμπλοκάρω κάποιον άλλον όπω είπε και να πάω και να πω. Δεν πειράζει. Είναι μια χαρά αυτό. Α το κάνουμε έτσι. Ναι. Δ, δ, δεν ξέρω γιατί, πώ προκύπτει αυτό και από πού ξεκινάει, αλλά ισχύει. Ήταν, ήταν, ήταν ενδιαφέρον point. Πάντω τώρα που το λε, σκέφτομαι ενώ στην αρχή σκέφτηκα ότι εγώ είμαι αναβλητικό για άλλου λόγου. Μάλλον και εμένα με πιάνει κάποιε φορέ για το αν κάτι μπορώ να το κάνω όπως θέλω. Για παράδειγμα, σκέφτομαι πολύ συχνά το πώς θέλω να γράφω κείμενα, π.χ. blog articles και τέτοια πράγματα που έχει τύχει να συζητήσουμε και δεν το κάνω σχεδόν ποτέ. Ή το κάνω, το κάνω σπάνια δηλαδή, δεν είναι ότι δεν το κάνω σχεδόν, το, το κάνω. Υπάρχει ένα cadence, μία φορά το τρίμηνο κάτι θα, θα γίνει. Αλλά είναι αυτό. Για Κυπρία, καμιά φορά βοηθάνε τα, βοηθάνε τα, dead, τα deadlines. Τα... <laughs> το ότι έχει ένα στόχο με μια ημερομηνία. Δηλαδή, κάποιε φορέ νομίζω ότι είναι καλύτερο να ανακοινώσουμε ένα meetup και μετά να το γεμίσουμε. Πει, να βρούμε το χώρο και να πούμε mm. «θα βρεθεί ο χώρο. Mm. Να δεσμευτούμε δημόσια. Καμιά φορά, ας πούμε, με το Vault είπαμε ότι θα το, κάνουμε, θα το βγάλουμε τότε το προϊόν mm -hmm. και ότι καταφέρουμε να κάνουμε μέχρι τότε. Δηλαδή, βοηθάει καμιά φορά ναι, το χρονικό ορίζοντα. Σωστά. Β βασικά, πιστεύω ότι σχεδόν ποτέ δεν είναι καλή επιλογή. Να είσαι ελαστικό με το χρόνο. Καλύτερα να είσαι ελαστικό με άλλα πράγματα. Mm -hmm. Όπω για παράδειγμα το τι θα μπει εκεί μέσα. Μπορεί κάποια πράγματα να είσαι OK να είναι χαμηλότερη ποιότητα. Να είσαι OK να είναι χαμηλότερη, να λιγότερη λειτουργικότητα. Mm -hmm. Όλα αυτά. Ναι, εγώ αυτό θα έλεγα. Θα έλεγα ότι πιο πολύ θα έλεγα λιγότερη λειτουργικότητα και όχι ποιότητα. Mm -hmm. ε, ίσως θα, σε ένα βαθμό από ένα σημείο και μετά θα έλεγα: OK, μπορούμε και στην ποιότητα να πέσουμε λίγο τώρα για να το φτιάξουμε μετά. Γιατί είναι καλύτερο λίγο, το, λίγο χειρότερη ποιότητα τώρα παρά ξέρεις, να το καθυστερήσουμε εσάι. Mm -hmm. Θα σου πω τι προσπαθώ να κάνω στην προσωπική μου ζωή. Για παράδειγμα, είναι κάποιε φορέ που λέω: Έχω να κάνω κάποιε δουλειέ. Mm -hmm. Και έστω για παράδειγμα, λέω: Καθαρίζω κουζίνα. Για παράδειγμα. Και. Τι άλλο. Ξέρω εγώ. Και σημάζευα τα ρούχα. Τα ρούχα μου. Γιατί με, τελευταία τα πετάω από εδώ και από εκεί για κάποιο λόγο. <laughs> Οπότε. Αυτό έχει τύχει επειδή το κάνω το βράδυ, κάποιε φορέ έχει τύχει να με πάει αργά και να κοιμηθώ μετά τι δύο. Okay. Το οποίο. Γιατί τα κάνω και αργά τα πράγματα. Γιατί θέλω να τα χαίρομαι κιόλα. Δεν μπορώ κάτι να πάω να το κάνω και εντελώ. Δηλαδή θα βάλω ακουστικά, θα βάλω ένα podcast. Θα το κάνω έτσι. Θα γίνει σωστά η δουλειά. Ναι, θα γίνει σωστά. Αλλά δεν μου άρεσε που κοιμόμουν δύο, γιατί μετά ήταν δύο τα ενδεχόμενα. Ή θα είχα ένα ύπνο για να ξυπνήσω νωρί. Ή Θα ξυπνούσα 10 η ώρα. Το οποίο δεν το θέλω. Η μέρα μου δεν κυλάει ωραία. Τα ξυπνάω 10. Δεν κυλάει ωραία γιατί θέλω να μ' αρέσει όταν είμαι πιο, πιο πρωινό και να χαίρομαι το πρωί περισσότερο. Έχω μετά τι γυμναστικέ μου το βράδυ. Δηλαδή, μετά χάνεται το πρόγραμμα εντελώ. Δηλαδή. Το παρατηρίζω ότι δεν μπορώ να πάω γυμναστήριο, να γίνω ή να πάω για προπόνηση εκεί και να γυρίσω. Να τα κάνω όλα και να επιστρέψω στη δουλειά. Δεν παίζει. Οπότε, τι κάνω με αυτά τα δεδομένα που έβαλα. Λέω αυτό στο οποίο είμαι αδίστακτο είναι η προτεραιότητα. Δηλαδή, mm. τι είναι το πιο σημαντικό από όλα αυτά. Το οποίο στα προηγούμενα, το πιο σημαντικό να κοιμηθώ. Εκεί. Δηλαδή. Άρα βάζει ένα χρόνο που λες ότι άμα γίνει τη στιγμή θα πάω για ύπνο τέλος. Ναι, φασικά, ναι, αυτό ξεκινάω από εκεί. Δηλαδή, πάω για, όταν το ύπνος. Ιδανικά και πιο νωρίς. Αυτές οι μέρες πιο νωρίς πάω στο κρεβάτι χαζεύω. Και από εκεί και πέρα, Βάζω και τα, τα άλλα πράγματα σε μια προτεραιό, προτεραιότητα. ότι ξέρεις τι. Πρώτα κάνω την κουζίνα. Γιατί, γιατί τα μπορεί να είναι ανακαταστατική η κουζίνα και τα ρούχα. Αλλά προτιμώ. Ξέρετε, τα ρούχα δεν βγάζουν μυρωδιέ όπω βγάζει η κουζίνα. Και εμένα με ενοχλούν οι μυρωδιέ για παράδειγμα. Οπότε mm. κάνω μια τέτοια ιεράρχηση. Και το κάθε ένα από αυτά γίνεται επίση time box. Δηλαδή, καθαρίζω την κουζίνα όσο μπορώ μέχρι τι 11.30 για παράδειγμα, σου λέω. Οκ, okay, και το κρατάς δηλαδή. Και άμα δηλαδή σου ναι. πιάτα. Εντάξει, αυτό το κάνω το extra mile. Okay. Άγια, άμα είναι δύο πιάτα. Αλλά άμα δω ότι είναι πολλά, κάνω άλλη ιεράρχηση μέσα. Λέω δηλαδή ότι το πιο σημαντικό είναι να πεταχτούν τα σκουπίδια έξω για να μην μυρίζουν. Okay. Και α μείνω για παράδειγμα τα πιάτα στίβα σχετικά καθαρισμένα στον πτήρα, στο νεροχύτη. Mm -hmm. Και τα βάλω άλλη στιγμή. Δηλαδή μετά πάω και κάνω αυτή την ιεράρχηση μέσα συνέχεια. Και το σπάω. Οκ. Okay. Και άρα, δηλαδή, το ότι έχει προτεραιοποίηση, αυστηρία, α πούμε, σε βοηθάει πιο πολύ και τη δηλαδή λε: θα, πρα... θα κάνω αυτό που. Αυστηρή προτεραιοποίηση και αυστηρό time box. Okay. Και το άλλο, το οποίο όμω δεν έχω καταφέρει να το κάνω στο επίπεδο τη δουλειά, είναι πειθαρχία. Ότι αυτή η ώρα. Αυτή η ώρα πάει εκεί. Και τώρα που το λέω, ίσω φταίει για το ότι στη δουλειά δεν έχω μπει στη λογική ότι, ωραία, θα το απολαύσω τώρα να ασχοληθώ με τα λογιστικά. Δεν έχω μπει σε αυτή τη λογική. Ναι. Ίσως, τώρα που το σκέφτομαι και που σου μιλάω και κάνουμε αυτή τη συνεδρία εδώ πέρα, μπορεί να γίνει κάτι τύπου να πω ότι, ξέρεις, στη... μέσα στη μέρα όλοι έχουμε κάποια πράγματα να κάνουμε τα οποία βαριόμαστε. Ίσως άμα το βάλω και το συνδυάζω με κάνα podcast ή με κάτι τέτοιο και το κάνω και αυτό ένα time box, έτσι λίγο πιο... <σσοβούν> ναι. Ε, Βοηθάει. Εγώ καμιά φορά κρατάω ίδιε δουλειέ και προσπαθώ να τι βάλω στην αρχή α πούμε τι μέρε, κάποιε φορέ για, για να ξεκινήσω. Για να πάρω λίγο μπρο. Καμιά φορά <σσοβούν> που θε μέχρι να, να ξεκινήσει η μέρα. Α πούμε τα λογιστικά, εγώ κάποια περίοδο τα είχα την πρώτη Κυριακή του μήνα. Α, το κάνει και η Κυριακή. Η Κυριακή ή Σάββατο. Που ήμουν ψηλό χαλαρό. Είχα την ησυχία μου. Δεν είχα <σοβούν> το άγχο ότι εκείνη η μέρα έχει ένα στόχο εργασιακό απαραίτητα. Αλλά ήταν μια μέρα που θα δούλευα συνήθω, ρε παιδί μου, αλλά θα δούλευα στο χαλαρό. Οπότε με βόλευε και έλεγα: Α, θα ξεκινήσω από αυτά. Μέχρι να πάρω λίγο μπρο, να πιω το καφεδάκι μου. Μπορεί να βάζω κανένα πρωινό. Μπορεί να βάζω κανένα YouTube βίντεο ή κανένα podcast να βλέπω εκείνη την ώρα. Οπότε υπήρχε μια διαδραστικότητα έτσι. Και έλεγα ότι: Να, οκ okay, ξέρει τι έχει πάει καλά το Σαββατό μου. Έ, έχω κάνει κάτι που έχει να κάνει με δουλειά. Okay. Οπότε και τώρα να τα αφήσω όλα. Δεν πειράζει, γιατί έχω προχωρήσει λίγο δουλειά. Δεν είναι μια μέρα που έχει αυστηρού στόχου. Οπότε έχω το μαξιλαράκι μου να πω ότι άμα μετά κουραστώ, βαρεθώ ή κάτι άλλο, τα αφήνω. Mm. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνω κάτι το οποίο δεν είχε. Δεν με τράβα. ξέρω, θα μου φάει, ξέρω εγώ, μισή ώρα, μια ώρα. Δεν θα μου φάει μισή μέρα. Okay. Οπότε ήταν ένα πολύ βολικό παράδειγμα για να πω ότι. όλα καλά. Okay. Ε, εμ... Εκτό από αυτό όμω υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι το το πρόβλημα ε, επισκευή ενός λάπτοπ, το οποίο λάπτοπ ε, δεν είναι απαραίτητα χρήσιμο για απαραίτητο. Για παράδειγμα, εμένα έχει τρία USB Type-C, mm. εκ των οποίων το ένα είναι στην μαριά που με βολεύει περισσότερο και έχω αναγκαστεί να δουλεύω με τα άλλα δύο. Τα mm, C, ναι, 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 ναι. Το οποίο μάλιστα είναι σημαντικό. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο μου χάλασε στην πορεία ή κάτι άλλο. Δεν, δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ το Type-C στο λάπτο μου. Δεν είχε μπορέσει να χρησιμοποιήσει. Δεν είχα μπορέσει. Την πρώτη φορά πάω να το βάλω και φρίκαρα. Το έβαλα από την άλλη είδα ότι δουλεύει και δεν ξανασχολήθηκα ποτέ. Οκ. Okay. Και πήγα στι 360 μέρε και έκανα. Στι 360! Ναι. Wow, είσαι βασιλιά. Δηλαδή, είμαι κάτι το οποίο βρω τρόπο να μην ασχοληθώ και δεν έχει. Ορικό, ε, χρονικό ορίζοντα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Γιατί το ανέβαλε αυτό τόσο πολύ, Γιατί έλεγα Θα το πάω. Μπορεί να το χρειάζομαι στη δουλειά. Mm. Μπορεί αυτό. Ε, α, θα το στείλω τότε τότε, τότε. τότε άλλαξε. Τα Χριστούγεννα με τις διακοπέ και με αυτά έλεγα να το στείλω. Αλλά τελικά χρειάστηκε να έχω υπολογιστεί μαζί. Γιατί τότε κάναμε μια αλλαγή στο Ισόπιτ τη Ελισάβετ Οπότε έπρεπε να. Να βοηθήσω σε κάποια πράγματα εκεί πέρα, οπότε δεν γινόταν χωρί. Okay. Το... Ήθελα βασικά έναν υπολογιστή που να είμαι άνετο, ξέρει ότι έχει τα πράγματα μέσα, την πληροφορία και όλα αυτά. Mm -hmm. Γενικά είμαι και άνθρωπο που δεν βολεύουν πάρα πολύ να mm -hmm. έχω πολλού υπολογιστέ σαν και εσένα. Δεν ξέρω πώ το κάνει αυτό, αλλά άλλη συζήτηση. Οπότε τέλο mm πάντων -hmm. το άφηνα, το άφηνα, το άφηνα. Μία περίοδο δεν μπορούσα, μία περίοδο. Mm -hmm. Μπορεί να μπορούσα, αλλά βαριόμουν μία περίοδο δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, μέχρι που έφτασε μία τρίτη που μου λέει: Έχει 10 μέρε ακόμα, ξέρω τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, Εγγύηση. Οπότε πήγα εκεί πέρα και του λέω: Γεια σας παιδιά, ε, έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Λέω: ναι. Α, μου λέει πότε ξεκινήσα αυτό. <laughs> λέω: Τώρα τι να σα πω. Τι να σα λέω τώρα, ναι. <laughs> μπορεί να είναι και καιρό γιατί δεν χρησιμοποιώ καθόλου αυτή τη μεριά. Αλλά εντάξει, τι να του πω. Δηλαδή, το έχω εδώ και ένα χρόνο και βαριόμουν να το πω. Ναι. Και ήταν ξεκούμποτο, by the way. Το οποίο ήταν ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το θυμάμαι. Yeah, 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 στο yeah. USB. Τρομερό. Εντάξει, φαντάζομαι γίνονται αυτά. Ναι, γιατί γίνονται με χέρι. Δεν νομίζω ότι γίνονται όλα. Προφανώ και οι πλακέτε γίνονται assemble σε εργοστάσιο, αλλά νομίζω ότι το, το κούμπο μα γίνεται με το χέρι. Βέβαια από την άλλη, είναι εντάξει, μια εταιρεία τώρα η Apple που θα έπρεπε να έχει μια... έναν έλεγχο ότι έχει γίνει όλη η δουλειά σωστά. Μου κάνει λίγο εντύπωση. Αλλά ναι, οκ. Okay. <laughs> Τι να πω, δεν δε, δε, δε μπορώ να σκεφτώ. Μπορεί να ήταν ε, αναπλητικός ο, ο... Μπορεί να λέει άστο, θα το κάνω μετά. ποιο δεν πειράζει τη δεξιά θύρα. Οκ. Okay. Θέλω να σε ρωτήσω όμω πώ το, το διαχειρίζεσαι στι δημιουργικέ εργασίε που οποίε έχει. Δηλαδή, και τι εννοώ. Παίρνει να υλοποιήσει ένα καινούριο feature, mm -hmm. το οποίο θα πάρει καιρό. Και εκεί. Πώς ξεκινάω, πού ξεκινάω. Α, αυτά είναι δύσκολα και πολλές φορές ε, αυτό έχει άμεση η επαφή με το, με το θέμα της τηλεομανίας. Ότι πολλές φορές επειδή σκέφτεσαι κάτι πιο μεγάλο από αυτό που μπορείς να βγάλεις χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να φτάσει εκεί ε, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να φτάσεις στο, στο MVP, στο Minimum Viable Product. Ποιο είναι το σημείο που αυτή η λειτουργικότητα δίνει αξία, μπορεί να μην είναι τελείω γυαλισμένη, μπορεί να λείπουν πραγματάκια, μπορεί οτιδήποτε, αλλά φτάνει σε ένα σημείο που μπορεί να κρίνει ότι αυτή η λειτουργικότητα λειτουργεί. Είναι εκεί και μετά πρέπει να δούμε πώ θα την πάμε παρακάτω. Okay. Καμιά φορά σκέφτομαι το, το επόμενο ή το πάρα επόμενο βήμα και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ γιατί κάνει τη διαδρομή να πα εκεί πάρα πολύ χαοτική και ακόμα δυσκολότερη τη διαδρομή αν πρέπει να σε βοηθήσει κάποιο άλλο να πα εκεί. Okay. Ε, οπότε εκεί πέρα αυτό που προσπαθώ να κάνω, όχι πάντα επιτυχημένα, είναι να προσπαθήσω να περιγράψω αυτά τα βήματα σε issues ή σε κάποιο, οποιοδήποτε εργαλείο χρησιμοποιεί ο καθενα mm -hmm. Και άρα εκεί πέρα μέσα να υπάρχει το ότι ξέρει τι συνέχεια θα κάνουμε αυτό, μετά θα κάνουμε εκείνο, μετά θα κάνουμε το άλλο. Οπότε και για μένα να είναι αυτά τα βήματα, ακόμα και αν ασχοληθώ μόνο εγώ σε αυτό το πράγμα, αλλά και αυτά τα βήματα να μπορεί να ακολουθήσει κάποιο άλλο ή να συζητήσει κάποιο άλλο. Γιατί όσο τα πράγματα είναι στο κεφάλι σου, κάνει μόνο κακό. Και αυτό ακόμα δεν το έχω τελειοποιήσει και προσπαθώ να το, το δουλέψω πάρα πολύ καλά. Όχι πάντα επιτυχημένα, ξαναλέω. Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να κάνω τώρα σε μεγάλο βαθμό. Οκ. Okay. Ε, και το επόμενο κομμάτι. Εσύ πώ το κάνει, Δεν μα πει. Ε, εγώ δεν νομίζω ότι υλοποιώ μεγάλα πράγματα <laughs> πλέον. Ωραία αυτό. Νομίζω. Πιστε... Πιστεύω, ότι δεν... πιστεύω ότι δεν το κάνω πλέον αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγα. Αν μιλάμε καθαρά για τη δουλειά, ε, μετά το κάθε κομμάτι από αυτό θα, θα το χωρίσω και θα προσπαθήσω να φτιάξω ε, κομμάτια δουλειά τα οποία δεν έχουν καθόλου θόρυβο. Δηλαδή, θα πω ότι θα δουλέψω σήμερα δύο ώρε. Ναι. Αυτέ τι δύο ώρε όμω θα πω ότι θα κλείσω τι ειδοποιήσει από το GitHub, θα κλείσω τι ειδοποιήσει από το Slack μια ερώτηση που έχει κάποιο, θα αποφύγω να την απαντήσω εκείνη την ώρα. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να, να επικεντρωθώ πλήρω στη δουλειά του δημιουργού που θέλω να κάνω. Okay. Και επειδή αυτό προφανώ δεν θα φτάσει μία φορά να το κάνω, θα το κάνω 4-5 φορέ, 6 δεν έχει σημασία. Αλλά όλε τι φορέ θα. Θα προσπαθώ να, να είμαι όσο πιο συγκεντρωμένο γίνεται. Mm. Άρα, δηλαδή, αν πούμε ότι αυτό θα πάρει μία-δύο-τρει εβδομάδε, και άρα, αντίστοιχα, ξέρω εγώ, 10, 12, 13 τέτοιε περιόδου, κάθε περίοδο θα είναι αποκλειστική. Μπορεί να πω ότι ξέρει, επειδή με στη μέρα πρέπει να κάνω και άλλα 10 πράγματα, θα τα, τα κάνω πριν ή μετά. Αλλά θα προσπαθήσω να απομονώσω αυτή την περίοδο, γιατί όσε φορέ έχω πει ότι θα κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα και το ένα πράγμα είναι δημιουργικό, συνήθω δεν γίνεται κανένα από τα δύο. Και αυτά τα οποία είναι πιο διεκπαιρεωτικά, σε, σε απορροφούν περισσότερο, mm. ιδίω στον εμένα. Όχι και εμένα. Τελευταία μου έχω πιάσει, βέβαια, εγ... είναι ακριβώ αυτό το οποίο σου είπα, δηλαδή δεν κάνω. Δεν έχω μεγάλα δημιουργικά tasks στην καθημερινότητά μου. Συνήθω είναι πλέον αρκετά διεκπεριωτικά. Το οποίο βέβαια μου δημιουργεί όσο περνάει ο καιρό, το βλέπω. Δηλαδή, όσο δεν κάνω κάτι δημιουργικό και περνάει ο καιρό, μου δημιουργείται όλο και περισσότερη ανάγκη. Mm -hmm. Που τελικά καταλήγω να πιάνω κάποιο άσχετο project και να χώνομαι σε αυτό, ξέρω για κάποιε λίγε μέρε. Ωραίο είναι αυτό όμω. Ναι, το οποίο όμω είναι, είναι εκτό δουλειά συνήθω. Δηλαδή, πώ κάναμε το Sorsler το... τα Χριστούγεννα. Αυτό, Ναι, αυτό νομίζω ήταν η ανάγκη μου να κάνω κάτι δημιουργικό, ύστερα από πάρα πολύ ε, διεκπαιρεωτικά tasks. Δημιουργικό από άποψη coding, όχι ότι τα άλλα δεν είναι δημιουργικά. Δηλαδή θα έλεγα ότι ίσως το πιο δημιουργικό που κάνω τώρα και αναβάλω και προσπαθώ να δω πώς θα κάνω είναι το να γράφω. Δηλαδή να γράφω ένα summary για το planning το οποίο θα κάνουμε που το έχω ξεκινήσει από το προηγούμενο μήνα. Για παράδειγμα και προσπαθώ να σχηματίσω λίγο το πώς πήγε, πού θέλουμε να το πάμε μετά. Να φτιάξω αυτή τη σελίδα την οποία λέγαμε για το vault η οποία Παραδόξως μπήκα να την κάνω σήμερα και συνειδητοποίησα ότι την έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό πήγε λίγο καλύτερα. αλλά δεν το θυμόμουν. Όχι, ήταν έτοιμο νομίζω. Ναι, χρειάζεται λίγο review εκεί λίγο να δούμε, αλλά νομίζω απλά κάνε κάποιε. αυτό με τα templates, άμα δεν τα βρει κάπου δεν έπαιζε καλά. Κάτι, παίζει εκεί. Τέλο πάντων θα το βρούμε. Δεν είναι κάτι. Αλλά η δουλειά έχει γίνει χοντρά χοντρά. Και αντίστοιχα πρέπει λίγο να δω ποια είναι τα, για να το βγάλουμε και στο product hand ποια πράγματα είναι να, να κάτσω να σχηματίσω λίγο ξέρεις, mm -hmm. τη δουλειά που είναι ναι, είναι δημιουργικό, αλλά είναι δημιουργικό για να ετοιμάσει κάτι για να γίνει το, mm. το output. Οπότε, σε αυτό επίσης είμαι αναβλητικός. Και γιατί το κάνω. Γιατί πάντα προκύπτει κάτι διεκπαιρετικό το οποίο νιώθω ότι πρέπει να κάνω εκείνη τη στιγμή. Και δεν ξέρω ακόμα, ακόμα πώς θα το διαχειριστώ αυτό. Δηλαδή, έχω αρχίσει να σκέφτομαι να βα... ότι ίσως πρέπει να βάζω tasks, ότι πρέπει να κάνω αυτό. Το οποίο κάπως δούλεψε. Κάποια στιγμή σταμάτησα να βάζω reminders στο Gmail. και Καλά στο Slack τους έχω κόψει reminders. Και τα βάζω όλα σε αυτή τη λίστα που έχουμε στο Apple. Το... Ναι, στο reminders. Ναι. Και βάζω εκεί να κάνω αυτό και βάζω ένα link στο αντίστοιχο, ας πούμε, Slack πράγμα που έχω να απαντήσω. Ψάχνω και εγώ ρεγαμό να βρω κάποιο εργαλείο το οποίο να με βοηθάει λίγο στην προσωπική οργάνωση και δεν έχω καταλήξει. Είχα δοκιμάσει το, το τρέλο λίγο, αλλά το. γίνεται πολύ εύκολα χωτικά όλα αυτά. Ναι. <ξεδεύτερο> το reminders νομίζω ότι είναι σχετικά OK. Για μένα. Για μένα προσωπικά. Και άμα α... ε, δεν υπάρχουν όμω πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να κάνει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Δηλαδή πρέπει να τα κάνουμε Ναι, δεν βάζω ημερομηνία. Α, και το βάζω απλά εκεί σαν. Ναι. Τέτοιο... ναι. <ξεδεύτερο> <ξεδεύτερο> α, και άμα πρέπει, να το κάνουμε μέσα στην εβδομάδα, βάζω την Παρασκευή, ρε, φίλε. Εντάξει, προφανώ. Ναι. Εγώ ήθελα, να, αυτό το, να, δοκιμάσω αυτό το tweak, το tweak, τι, τι... Τι είναι αυτό? Ένα που μου είχε στείλει εσύ, ένα εργαλείο που είναι σαν ε, to-do list, αλλά έχει τη εβδομάδα μέσα. Δεν το θυμάσαι καν, Όχι, αφού ξέρει πώ θα, θα στέλνουν τα links. <laughs> <laughs> Δεν έχει διαβάσει τη λέω μέσα. <laughs> Όχι, αυτό είναι μια εφαρμογούλα η οποία. Ένα calendar, τι που λε. Ήταν κάτι μεταξύ ημερολογίου και ναι. to-do list. Ναι, κατάλαβα ποιο λες, πήγα να το βάλω αυτό, με κάνανε invite στο beta και ήθελε όλα τα δικαιώματα στο Google Drive μέσα και λέω τώρα καλά, τι για. Δεν είναι beta, beta είναι. Τότε μπορεί να μιλάμε για άλλη εφαρμογή γιατί υπάρχει και άλλη μια η οποία ήταν... Όχι, εσύ μου έλεγες το άλλο που ήταν το ημερολόγιο και καλά το καινούργιο ημερολόγιο, πώς θα έπρεπε να είναι. Ναι ναι, 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 Εντάξει, βαριέ μου. Ενώ το, ημερολόγιο της Google είναι τέλειο, έχει μόνο ένα πρόβλημα που έχει μείνει, που δεν ότι άμα καταλάβεις, πατήσει, ναι ή όχι σε επαναλαμβανόμενα events, δεν μπορείς να τα... <laughs> το το, να... Μαλακία, γενικά το undo είναι πάρα πολύ σημαντικό στο software, να το πω αυτό. Εγώ δεν έχω καταλάβει αν το θέμα του undo έχει να κάνει με την Google ή αν έχει να κάνει με το πρωτόκολλο, το, το, το CalDAV. Ναι. Καλό ερώτημα αυτό, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχει workaround. Δεν, εσύς... δεν μπορώ να πιστέψω πως δεν υπάρχει ναι. workaround από αυτό. Αλλά δηλαδή μου έχει τύχει πάρα πολλέ φορέ και υπάρχει ένα event το οποίο ξεκινάω και... και, παρακολουθώ. Μετά από λίγο λέω δεν θα πηγαίνω να κάνω accept event, 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 event. Και πατάω ναι. Και μετά γίνεται μια μαλακία που δεν. Κοίτα, εκεί ξέρουμε όλοι ποιο είναι το bug. Για πες. Το ότι υπάρχει recurring event. Ι ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Καλά, και το χειρότερο, εγώ την πατάω συνήθω. Άμα, άμα πα να πατήσει ναι σε ένα event μέσα στο ημερολόγιο, ναι. σε ρωτάει αν θε να, να αυτό ή όλα. Ναι. Αν σου έρθει ένα email με ειδοποίηση, με την πρόσκληση, που θα το διαβάσει η Google, θα το βγάλει πάνω. Okay. Και δεν παρατηρήσει ότι είναι recurring event. Και πατάς Και πατάς <laughs> Ναι. Εκεί <laughs> πέρα υπάρχει το. ναι, 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 κατάλαβα. Okay. Πάνικ, τελείωσε. Δηλαδή δεν, δεν έχει τρόπο να το φύγει αυτό μετά. Είσαι για πάντα καταδικασμένο. Οπότε μετά τι πάω και κάνω, πάω και βάζω maybe σε αυτά. Και εγώ παίζω maybe πάρα πολύ. Έπαιζα. Πλέον παίζω no αρκετά. Και εγώ παίζω no. Παίζω no γιατί νομίζω από το no είναι πιο εύκολο μετά να το κάνει γιέ. Yes. Γιατί στη χειρότερη λε κάποιον να σε προσκαλέσει σε ένα. Ναι, ναι, όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά πιο πολύ στο πώ θα δείξει το ότι. Ωραία, υπάρχουν κάποιε φορέ για παράδειγμα. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν φορέ που υπάρχουν events εβδομαδιαία στα οποία δεν χρειάζεται να είμαι εγώ κάθε εβδομάδα. Optional. Είμαι optional. Ναι. Και υπάρχουν κάποιε εβδομάδε που ναι. πρέπει να μπω σε αυτό το event. Ωραία. Άρα λοιπόν θέλω να έχω την πρόσκληση του εβδομαδίου event. Ωραία. Ώστε αν χρειαστεί να μπω. Αλλά δεν θέλω να έχω απάντηση. Εσύ πώ ξέρει αν πρέπει να μπει. Εγώ το ξέρω γιατί είτε εγώ θα χρειαστεί να συνεισφέρω κάτι σε αυτό το event. Το οποίο πότε το συνειδητοποιεί. Εκείνη την εβδομάδα. Ενώ το συνειδητοποιεί σε κάποιο meeting, σε κάποιο issue. Εξαρτάται. Όταν το συνειδητοποιεί, θέλει να μήνυμα αν μπορείτε, βάλτε με σε αυτό το meeting. Αυτό όμω πρέπει να θυμάσαι πότε είναι, αν βολεύει. Όχι, τη στιγμή που το συνειδητοποιεί. Τέρμα ο αναβλητισμό. Όχι, γιατί. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί πέρα μπορεί εσύ να, θέει, να έχει οργανώσει ένα άλλο event πάνω από εκεί. Οπότε θε να υπάρχει πρόσκληση, ώστε να, να ξέρει ότι ξέρει τι. Καλό είναι να αποφύγω αυτή την ώρα να βάλω κάτι άλλο, σαν ε, δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη ώρα. Μου ακούγεται πάρα πολύ complex όλο αυτό. Απλά πατά νό no σε όλα. Και απλά κάνει ναι, ναι. κάτι άμα δεν τέτοιο. Άμα εντάξει, δε... αλλά με έχει άτομα. Αρέσει άμα είναι, ξέρω εγώ, τρία άτομα σε αυτό το meeting. Τι και εσύ δεν θε να κάνει αφού εσύ κάνει deny το recurring event ναι. by default. Ναι, και μετά πα και κάνει yes όπου χρειάζεται. Ναι. Okay. Ή άμα δεν μπορεί να το κάνει αυτό, λες σε κάποιον κάναμε μια invite. Μπε μέσα σε αυτό το link. Τώρα κατάλαβε έτσι. Είμαστε και μιλάμε κάνα δεκάλεπτο για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είμαστε και γενικά. Ναι, κατάλαβε. Οπότε σχετικά με αυτό το, με το θύμα στο που, που θέσαμε σε, αυτό ναι. το, σε αυτή τη συζήτηση πρώτον σίγουρα εντάξει, το κομμάτι της τελειομανίας που θα πω κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι το έχω πλέον παίζει mm. ρόλο Μερικέ φορές υπάρχει ένα βάρος, όχι βάρος δηλαδή είναι μερικέ φορές να ξεκινήσει και να, να, να μπει η μίζα μπροστά το οποίο απλά το θέλει, πίσω μια... Πίσω ναι, θέλει μια απόφαση εγώ αυτό που έχω να πω συγγνώμη για την ε, τελειομανία είναι μια τάκα που είχα δει, δεν ξέρω τώρα αν την έχει κλέψει από άλλο, αλλά νομίζω ο Γκάρι V είχα δει να τη λέει και συμφωνώ με αυτή πάρα πολύ ότι η τελειομανία είναι ανασφάλεια, δεν είναι κάτι άλλο, Είναι super coded. Mm. Δεν είναι το ότι ποτέ δεν είναι αρκετό αυτό. Και είναι άλλο, και 100% το θεωρώ ότι είναι sugar coated βασικά τελειομανία, sugar coated είναι ανασφάλεια γιατί είναι άλλο το θέλω κάτι να είναι τέλειο. Το ερώτημα είναι Τι, σημαίνει, τι σημαίνει και άλλο το κάτι θέλω να πληρεί αυτά τα standards. Ναι. Είναι άλλο το έχω υψηλά standards στη δουλειά μου και άλλο το είμαι τελειομανείς. Το με τελειομανείς σημαίνει δημιουργώ πρόβλημα. Ξεκάθαρα. Δεν σημαίνει ότι κάνω... Ευχαριστώ. Ναι, καλή δουλειά. <χω> ε, είναι μια πραγματικότητα. Όχι, η δεν, δεν το... έχω, εγώ η αλήθεια είναι δεν έχω νιώσει ότι από την τελειομανία σου δημιουργείται πρόβλημα. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Δε, δεν, είναι, δεν, δεν, δημιουργείται πρόβλημα, απλά τι γίνεται με τελειομανία. τελειομανία η τελειομανία είναι ότι κάτι θέλεις να το κάνεις με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και καθώς εμπλέκεις όλο και περισσότερο μέσα σε αυτό προκύπτουν πράγματα που θες να γίνουν. Αυτό το οποίο νομίζω ότι εγώ σίγουρα δεν κάνω σωστά ή θα μπορούσα να κάνω καλύτερα είναι ότι δεν πάω να σπάσω αρκετά νωρί αυτό το τη λειτουργικότητα σε μικρότερα κομματάκια. Mm -hmm. Και κάπως, δηλαδή ξεχυλώνω ας πούμε την, το να ναι. πιάρνο το έτσι. Εγώ νομίζω είναι δύο τα πράγματα σημαντικά εκεί. Ένα είναι αυτό το που είπε πριν. Ποια είναι τα κομμάτια τα οποία δίνουν την αξία. Mm -hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά από τα υπόλοιπα, ποια είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, Γιατί υπάρχει μια ιεράρχηση στα πάντα. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Και το δεύτερο είναι ποια είναι τα standards μα. Mm -hmm. Δηλαδή, πού είναι ο πύχη. Μπορώ να κάνω ship κώδικα ο οποίο δεν έχει unit tests. Λέω εγώ. Πιθανό και να μπορώ γιατί είναι κάτι απλό. Και για αυτό το οποίο κάνω, ξέρω εγώ, τα type hints να είναι αρκετά, λέω εγώ, αν ναι, έχω ναι. type hints. Μπορώ να κάνω ship κώδικα ο οποίος δεν έχει formatting ίδιο. Fuck no! Ναι, αλλά γι' αυτά υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πας και CI Αυτά τα πας σαν παράδειγμα γιατί είναι... Ναι. Συνήθω το πρόβλημα προκύπτει όταν λες θέλω να στείλω ένα email. Ωραία. Έχει σημασία να βάλω styling, μάλλον όχι. Όχι. Έχει σημασία να το κάνω ασύγχρονο. Μπορεί και να. Δηλαδή, αρχίζει μετά και αντί να κάνει αυτέ τι ερωτήσει και όλα αυτό να τα το, το βάλει σε κουτάκι και να πει Θέλω να στείλω ένα email. Αυτά, αυτό και αυτό είναι αρκετά. Αυτά και αυτά είναι τα. Θα σου πω πώ το κάνει με βάση το πώ καθαρίζω εγώ. Κάνω Πάμε. αυτή τη δουλειά το βράδυ. Δηλαδή, λε, έχω να στείλω ένα email. Ωραία. Να το στείλω ασύγχρονο ή σύγχρονο, για παράδειγμα. Ξέρεις από την αρχή, κατά πάσα πιθανότητα, ποιο από τα δύο είναι πιο χρονοβόρο. Mm -hmm. Και ξέρεις, μάλλον, και ότι αυτό το οποίο είναι πιο χρονοβόρο, είναι καλύτερο. Καλύτερη λύση. Okay. Και σκέφτεσαι, καλύτερη, δηλαδή πιο future-proof λύση. Και θε να σκεφτεί τι είναι το καταλληλότερο για τώρα. Mm -hmm. Ωραία. Έχεις μέχρι το απόγευμα. Αυτό είναι Έχι... Αν μέχρι το απόγευμα δεν το έχει βρει, θα πα με το γρήγορο. Παράδειγμα. Οπότε ετοιμάζει τον αλγόριθμο. Μπορεί και να πα με το αργό. Το καταλαβαίνω. Αλλά έχει τον αλγόριθμο τη απόφαση και τι προτεραιότητε ready. Έτοιμα. Έχει, έχει, μεγάλη σημασία αυτό και όντω. Μάλλον αυτό είναι μια πολύ καλή λύση και με, ταιριάζει και πάρα πολύ με το προηγούμενο επεισόδιο για το overengineering. engineering, mm. Το ότι Πολλέ φορέ το να βγάλει κάτι λίγο χειρότερο από το πόσο έχει το κεφάλι σου είναι καλύτερο το να μην βγάλει τίποτα. Ναι, Οπότε... 100%. Αυτό κάναμε με το Volt και μέχρι στιγμή δεν το, δεν το έχω μετανιώσει προσωπικά καθόλου. Mm -hmm. Δηλαδή, σίγουρα φτιάξαμε ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε. Φτιάξαμε ένα εργαλείο το οποίο έχει του πρώτου πολύ λίγου paying customers, το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Και εκτό αυτού. Κούρδισε και την ομάδα να δουλεύει γύρω από, από ένα προϊόν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, το πρώτο έργο. Θα το πω έτσι, που έχουμε εδώ πέρα, που πέντε άτομα έχουμε ασχοληθεί και πέντε με αυτό. Και έχουμε γράψει τουλάχιστον μια γραμμή κώδικα και έχουμε κάνει τουλάχιστον ένα κόντριβιού. Νομίζω ότι αυτό έχουμε να το κάνουμε από το Σόρσλερ. Αυτό έχουμε να, να το κάνουμε από το Σόρσλερ, νομίζω. Και νομίζω ότι είναι, φαντάσου, να έπρεπε να περιμένουμε το Βόλι αυγή όπω θα είναι του χρόνου. Που έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα. Ναι, δεν θα βγαίνει ποτέ βασικά. Κάποια στιγμή απλά θα άσβηνε, θα άπεφτε η... ναι. η... Και εγώ, η σου... Εγώ, σου λέω, εγώ σου, λέω ότι δεν θα βγάλουμε ούτε ευρώ παραπάνω. Που δεν το πιστεύω, αλλά εγώ σου λέω ότι θα βγάλουμε μηδέν ευρώ από εδώ και πέρα, από το βόλτι. Mm. Έχουμε κερδίσει τόσα πράγματα από το πώς η ομάδα έχει συντονιστεί, έχει κάνει, έχει πλανάρει, έχει προτεραιοποιήσει. Έχει ασχοληθεί, έχει βρει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Έχει αρχίσει να έχει άποψη πάνω σε αυτό. Ναι. Φοβερό, ε. Φοβερό, δηλαδή, Έρχονται ίσοιου. Μάχη βιταμίνη για το procrastination. <laughs> για, να, για να την βάλουμε στο, <laughs> στο συμπλήρωμα. Ναι, κοίταξε. Αν ισχύουν αυτά τα οποία διαβάζω, γιατί είναι η δουλειά μου, γι' αυτό σα το λέω ναι, τώρα ναι, ξεκάθαρα. Αν ισχύουν αυτά τα οποία ακούω στα podcast και διαβάζω, ε, αυτό έχει να κάνει με κίνηση. Δηλαδή, αν κινείσαι ή όχι. Okay. Και η κίνηση, έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει είτε με ντοπαμίνη είτε με αδρεναλίνη. <laughs> να είμαι ειλικρινή. Mm -hmm. Να, όχι να από ό,τι ξέρω. Γιατί δεν μπορώ να με κάτι δεν ξέρω. Η ντοπαμίνη αδρεναλίνη δεν είναι λίγο αλληλένδετα. Είναι νομίζω αρκετά αλληλένδετα. Η ντοπαμίνη νομίζω είναι μέρο τη αδρεναλίνη. Okay. Αλλά ένα από τα δύο νομίζω η ντοπαμίνη έχει να κάνει με, τη, με, την κίνηση. Η οποία η, η νοητική και η σωματική κίνηση νομ, έχω την εντύπωση ότι είναι το ίδιο πράγμα. Νευρολογικά είναι πολύ κοντά. Αν θα κάνουμε κι εμεί τα meetings όλα περπατώντα. Ε... Πω Πόπο με τίποτα, ε! <Κι> α, <Sentinel> α, δεν μ' αρέσει καθόλου. Α, περίμενε, εννοεί εμεί τα μεταξύ μα. Ναι. ναι. εγώ νομίζω να πάρουμε διάδρομο Όχι, και ωραίο. να είμαστε με το standing desk, κατάλαβε. <σπαίξε> αισθάνομαι, κοίτα, θα σου πω, το standing desk η αλήθεια είναι ότι με έχει <σπαίξε> και με ένα ε, πολύ. Και με, και, με βοηθάει λίγο αυτή η αλλαγή στην, στην κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. <σπαίξε> 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 με βοηθάει λίγο να αλλάξω λίγο το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή, οπότε να... Άμα υπάρχει κόλλημα, Πολλέ φορέ αντί να κάνω κάτι περίεργο, απλά λέω Α, καθόμουν, θα σκοτώ ή ήμουν αόρθιο, θα καθίσω. Mm-hmm. Οπότε αυτή η ημουν όρθιο θα καθισω κατάσταση με βοηθάει. Ε, ωστόσο, ακόμα δεν έχω πιστεί για το διάδρομο. Αισθάνομαι λίγο σαν ε, χάμστερ. Πώ είναι τα χάμστερ, Εμένα άκυρα, δεν μου αρέσει είναι, αυτή η ιδέα καθόλου. Κάνουν, ε, ρεύμα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιδέα. Μου φαίνεται μαλακία. Με όλο το σεβασμό σου έχουν. <laughs> και, και εμένα δεν μου αρέσει νομίζω πάρα πολύ. Ενώ, ενώ στην αρχή μου φαινόταν, με, μου φαινόταν ενδιαφέρουσα ιδέα. Ε, νομίζω ότι δεν ε, νομίζω να είναι. Δεν ε, νομίζω, είναι από τι φορέ που νομίζω όταν μου το είπε, είχα διάχει το αρνητισμό γύρω από αυτό το πράγμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω, ωραία, αν είναι να το κάνει, γιατί να μην βγει να το κάνει περπατώντα το meeting. Γιατί δεν είναι ο άλλο μαζί σου. Θα μου πει: Γιατί να μην βγει εσύ να περπατά και να κάνει μια βόλτα ναι. γύρω, γύρω Θα μου πει: Δεν έχω το laptop. Ωραία, ρε φίλε. Όσο έχει το laptop μισή-μία ώρα, μην, μην, μην περπατά, ξέρω και σε κοιτάζει ο άλλο και εσύ να ή είναι με τι δραμαίνε ή άλλοι στο meeting. Θα σου πω καμιά φορά: αυτό που έχω δει που μου αρέσει είναι ότι με κλειστέ κάμερε να κάνω meeting περπατώντα με στο γραφείο. Δηλαδή να κάνω WordPress. Εγώ το κάνω full. Το οποίο αυτό νομίζω είναι ωραίο. Και με αυτό το κάνω full γιατί κι, κινούμε όμω εκείνη τη στιγμή. Αλλά να αισθάνομαι σαν το πλοίο εκείνη τη στιγμή που είναι άλλο έτσι. Ναι, και... ναι, 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 ναι. Είναι, είναι πολύ περίεργο. Είναι περίεργο. Ε, και εγώ φαντάζομαι όταν. Έχει τύχει κάποιε φορέ να χρειαστεί να κάνω κάποιο call, κάποιο meeting, ενώ όντω περπατάω, επειδή δεν προλαβαίνω και επειδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρίσιμο, αλλά θέλω να πάρω, πάω να πάρω την καφεδιά μου και το ανοίγω από εκεί. Mm -hmm. Ανοίγω κάμερα, χαιρετάω. Χαίρομαι ότι λέει και μετά λέω: Παιδιά, εντάξει, επειδή ξεπεί, περπατάω, την κλείνω. Μην. Ναι. Μην σα κάνω. Δεν υπάρχει λόγο. Ναι. Καλά, και όπω επίση και με το. Ή μερικέ φορέ, συγγνώμη, θα... την ανοίγω ίσω άμα είναι να μιλήσω. Για παράδειγμα, <χει> και μετά την ξανακλείνω. Okay, ναι. Αυτό. κάπου, α πούμε. Ναι, 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 ναι. Ναι, δεν έχω αποφασίσει. Γενικά. Στην αρχή μου στο ότι ο καθένα κάνει θέλει με την κάμερα, μετά ήμουν λίγο στο περισσότερο. Θέλω να υπάρχει μια επαφή, έστω και μικρή. Έστω ναι. όταν μιλά ή στην αρχή να πει ένα γιάγκι, εντάξει, μπορεί να μπει σε ένα χώρο που να μην είσαι άνατο να έχει ανοιχτή κάμερα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η κάμερα πρέπει να ανοιχτεί έστω για λίγο. Είναι, είναι ναι. ωραίο αυτό το ένα που πει, α πούμε. Και εγώ αυτό πιστεύω, γενικά. Αλλά είναι ίσω το, μόνιμο που κάποτε ήμουν ίσω πιο έτσι σκληροπυρηνικό με το να είναι μόνιμο ανοιχτή κάμερα. Νομίζω τώρα δεν με ενοχλεί τόσο πολύ. Ναι. ούτε εμένα, γενικά. Προτιμώ, εγώ προσωπικά, by default μπαίνω με ανοιχτή κάμερα και απλά ψυχανεμίζω μου πώ είναι το meeting. Δηλαδή, άμα είμαι κλειστή κάμερα, την κλείνω και εγώ. Δεν θέλω να με. Καλά, και εγώ δεν βρίσκω λόγο να είμαι μόνο με κάμερα. Τι Ναι, δεν υπάρχει λόγο σε αυτό το πράγμα. Αλλά ναι. Anyway. Προτεραιότητε και time boxing, εγώ θα πω. Ναι. Και διέρη και βασίλευε αυτό το οποίο είπε εσύ. Ωραίο, ωραίο, ναι, αυτό χρειάζεται. Ε, βοηθάει, χρειάζεται και κάποιε φορέ είναι καλύτερο να κάνει μια δουλειά πιο μικρή, γιατί έτσι θα μπορέσει να την πάρει και κάποιο άλλο να συνεχίσει. Mm. Δηλαδή είναι... δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια και να τα κάνει όλα μόνος mm -hmm. Και... και. Νομίζω βοηθάει. Συμφωνώ. Θα κάνουμε time boxing σήμερα. Κάνουμε... Σήμερα αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε time boxing γιατί πρέπει να πάω το γαδί στο κτηνίατρο, Να, Οπότε... το γαδί. Ναι. Οπότε ναι, θα το μαζέψουμε. Ήταν ένα σφινάκι επεισόδιο σήμερα έτσι μικρό. Time boxed. Εντάξει, νομίζω 40 λεπτάκια είμαστε. Ε, σφινάκι είναι αυτό τώρα. Δεν είναι ε, και τρει ή μισή ώρε επεισόδιο. Εννέμοραι τώρα. Τι είμαστε. Τέλεια. Ωραία. Για πε. Ε, έχουμε να προτείνουμε. Ναι, βεβαίω. Μου αρέσει. Θα προτείνω μία καινούργια σειρά που άρχισα να βλέπω στο Apple TV το οποίο λέγεται Shrinking. Shrinking. Shrink που είναι όπως είναι το συρικνόνομα αλλά είναι ο τρελογιατρός στα okay. αγγλικά. Και είναι αυτή η σειρά που σας έλεγα που είναι με τον Harrison Ford και με τον... τώρα δεν θυμάμαι τον όνομα του ειθοπίου, αλλά είναι αυτός που κάνει τον Marshall στο How Met Your Mother. Άντε, δε. ναι. δεν, είχε... δεν έχω ξαναδεί να παίζει ναι. νομίζω μετά το How Your Mother αυτών. Η οποία σειρά τι πραγματεύεται, αυτό είναι ένας ψυχοθεραπευτής ...που χάνει τη γυναίκα του mm -hmm. και δεν μπορεί να πενθήσει γι' αυτό ας το πούμε... ...και το ρίχνει κόκκες, γκόμενες, τέτοια πράγματα και σε πιάνει αφότου τελειώνει αυτή η φάση... ...και στη φάση που προσπαθεί ας το πούμε έτσι λίγο να ξαναέρθει τα ίσα του... Α, και ...αλλά αυτός δείχνει εκείνη τη στιγμή έχει, δεν, έχει, δεν έχει πλέον ε, φίλτρα και τέτοια πράγματα... ...και πηγαίνει στους θεραπευόμενούς του και αρχίζει και λέει χοντράδες και τέτοια πράγματα... Okay. ...και είναι, είναι κατά βάση δηλαδή θα έλεγα ότι είναι 80% κομμωδία και άλλο 20% έτσι χαζό δράμα. Είναι, εγώ γελάω πάρα πολύ, μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει γιατί μου φαίνεται καλογραμμένο και με καλούς χαρακτήρες. Αυτό. Το προτείνω. Άρα δηλαδή θα δοκιμάσω άλλη μια φορά να πληρώσω ναι. Από TV. Α, ε... δεν έχεις. Ε, όχι. Δεν, ε, δεν κόψε δεν... τα το μόνο που αξίζει. Αυτό και το Disney. Disney έχω, το Netflix έχω. Ε, τώρα πλήρωνα και τέτοιο. Amazon Valley Prime. <σχ> Ήθελε να δει αυτό με τον άλλο των αλλά για άλλη μαλακία μια φορά. Ο Αποφάσιστη είναι μαλακία, Το είχε δει την πρώτη φορά. Είχε πει την μαλακία. Όχι, okay, όχι. Και το το okay, okay, mm. δώσει μια φορή... δεύτερη. Δεν το έχω δει καν, αλλά δεν έχω δει έναν που να του αρέσει ο Άρχοντα των δαχτυλιδιών να το δει και να μου πει ότι δεν είναι φρίκι. Ναι, δεν ε, το βλέπω. Απλά μια, μια φίλη τη έκανε ένα από τα voiceovers. οπότε so ε, Το ξεκίνησε γι' αυτό. Εντάξει, οκ, okay, οκ. Okay. Αλλά. Ε, Στα ελληνικά είναι πολύ δύσκολο. Ποια ελληνικά? Το voiceover είναι ελληνικά, ρε. Είναι μηθα... μεταφρασμένο. Ναι, ναι, έχει και μεταγλωτισμένο Και το προσπαθήσαμε να το ξαναδούμε λίγο γιατί ήθελε, okay. ξέρει, να δει και τη φίλη τη και αυτά και πώ το, το okay. πάει. Το οποίο ήταν ωραίο, ρε παιδί μου, είχε ενδιαφέρον. Όχι, okay, αλλά... ναι, όχι, σεβαστό και συγχαρτήρια για τη δουλειά. Το, δε, αλλά. Φύλετε, ναι, με, ένα με δυσκολεύει πάρα πολύ να βλέπω τον άλλο να κάνει και μετά να μιλάει άλλη γλώσσα Ναι, ναι, και εμένα. Είναι περίεργο. Ναι. Εσύ τι προτείνει. Λοιπόν, εγώ προτείνω ε, για να κλείσω το γύρο που κάναμε με ηνοποιία και τέτοια, θα προτείνω τον ε, σύνδεσμο ηνοποιών ΕΜΕΑ, αν το, το λέω καλά. Δεν θυμάμαι θα βρω το πρώτο site να το βάλω κάτω. Το οποίο είναι ένα χώρο που έχουν στην ΕΜΕΑ που διάφορα ηνοποιεία mm -hmm. διαθέτουν κρασιά κλπ. Κάνουν που και πού εινογνωσία κλπ. Που έχει ενδιαφέρον. Ε, Μπορεί να αγοράσει από όλα την ηνοποιεία και επίση, άμα πα εκεί πέρα, δηλαδή συνήθω η εκδομή που κάνουμε εμεί είναι ότι πάμε μια εκεί. Κάνουμε ένα πρώτο έτσι, ξεκίνημα ναι. και μετά μπορεί να δει ποια είναι η οποία ανοιχτά και να πα να κάνει okay. επίσκεψη στα διάφορα είναι οποία που σε ενδιαφέρουν κάθε φορά. Ένα-δύο. Χαμό. Οπότε είναι ωραία φάση. Καλά, Καλά yeah, δουλίτσα, ωραία προσπάθεια και έχει ενδιαφέρον. Οπότε άμα σα ψήνει, εκδρομούλα είναι μια μισή ώρα από την Αθήνα, οπότε είναι βολικό. Μια ώρα. Τέλεια. Αυτά τα ωραία. Ωραία. Season 4, episode 16. 16, φτάσαμε, φτάσαμε στη μέση. Στη μέση. Αυτά όπου... είναι. Τέλεια. Αυτά. εξαιρετικά και μέχρι την άλλη εβδομάδα τα λέμε